Πρόσθετα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο συναγερμός σήμανε λόγω βιομετρικών δεδομένων. Η αυξανόμενη χρήση τεχνολογιών για τη συλλογή βιομετρικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στη μηχανική μάθηση, εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων και την ασφάλεια των δεδομένων τους. Οι κίνδυνοι μεροληψίας και διακρίσεων αυξάνονται. Αυτό αναφέρεται σε δήλωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ, FTC, που προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών, παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους αντιμονοπωλιακούς νόμους. Η συλλογή βιομετρικών πληροφοριών γίνεται όλο και πιο εξελιγμένη και πανταχού παρούσα, θέτει απειλές για την ιδιωτική ζωή και τα πολιτικά δικαιώματα, σημειώνει η FTC. Για παράδειγμα, η ταυτοποίηση ατόμων σε ορισμένες τοποθεσίες μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με το αν έχουν αναζητήσει ορισμένους τύπους ιατρικής περίθαλψης, έχουν παρακολουθήσει θρησκευτικές υπηρεσίες ή πολιτικές συναντήσεις. Οι μεγάλες βάσεις δεδομένων βιομετρικών πληροφοριών μπορούν επίσης να γίνουν ελκυστικοί στόχοι για τους επιτιθέμενους, σημειώνει η Επιτροπή. Ψευδείς ή αβάσιμοι ισχυρισμοί σχετικά με την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών συλλογής βιομετρικών πληροφοριών ενδέχεται να παραβιάζουν τους νόμους περί προστασίας των καταναλωτών των ΗΠΑ, τονίζει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου FTC. Τα βιομετρικά δεδομένα είναι ένας κατάλογος χαρακτηριστικών βιολογικής και φυσιολογικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα είναι διαφορετικά για κάθε άτομο. Είναι ατομικά και δεν επαναλαμβάνονται ακόμη και σε πολύ παρόμοια εξωτερικά άτομα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται βιομετρικό υλικό για την αναγνώριση ενός ατόμου. Τα βιομετρικά δεδομένα είναι μοναδικά βιολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου. Υπάρχουν 5 πιο συνηθισμένοι τύποι βιομετρικών στοιχείων, δακτυλικό αποτύπωμα, εικόνα προσώπου, φωνή, ίριδα και μοτίβο φλέβας παλάμης και δακτύλου. Το ενοποιημένο βιομετρικό σύστημα λειτουργεί ως εξής: ο χρήστης στέλνει ένα βίντεο για απομακρυσμένη αναγνώριση, οι αλγόριθμοι επεξεργάζονται την εικόνα του προσώπου και τη φωνή ξεχωριστά και καθορίζουν το ποσοστό ομοιότητας με το πρότυπο βιομετρικού ελέγχου. Εάν ο αλγόριθμος δεν αναγνωρίζει έναν πολίτη, ενεργοποιείται η λεγόμενη μονάδα ανομαλίας, η οποία αναλύει τους λόγους της ασυμφωνίας και αποστέλει ειδοποίηση στην τράπεζα ή αλλού σε περίπτωση απειλής απάτης. Τα βιομετρικά στοιχεία είναι η μόνη μέθοδος ταυτοποίησης που δεσμεύει ψηφιακούς λογαριασμούς σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Λόγω αυτών των μοναδικών ιδιωτήτων, τα βιομετρικά στοιχεία έχουν γίνει πολύτιμο αγαθό για τους απατεώνες. Κλοπή βιομετρικών δεδομένων. Όταν οι επιτιθέμενοι αντιγράφουν ένα ηλεκτρονικό πάσο, μαντεύουν έναν κωδικό πρόσβασης ή χρησιμοποιούν ξαφρίζοντας μια πλαστική κάρτα, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να αντικατασταθούν και έτσι να αποτρέψουν πιθανή απάτη. Με την έλευση της βιομετρικής τεχνολογίας, η διαδικασία ταυτοποίησης έχει απλοποιηθεί. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι, σε περίπτωση κλοπής, δεν θα είναι δυνατή η αλλαγή βιομετρικών χαρακτηριστικών. Για την προστασία από την κλοπή τέτοιων δεδομένων, μπορεί κανείς, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία των ακυρώσιμων βιομετρικών στοιχείων, η οποία βασίζεται στην σκόπιμη παραμόρφωση βιομετρικών δεδομένων με βάση έναν προεπιλεγμένο αλγόριθμο. Η βιομετρική ταυτοποίηση είναι μια επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη συγκρίνοντας τη σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων προσώπου ή αμφιβληστροειδούς με ένα δείγμα αποθηκευμένο είτε στη μνήμη μιας συγκεκριμένης συσκευής για ενεργοποίηση είτε σε μια ενιαία βιομετρική βάση δεδομένων για κοινωνικές υπηρεσίες. Θεωρείται ότι μια τέτοια ταυτοποίηση δεν είναι μόνο ταχύτερη και πιο φιλική προς το χρήστη, αλλά και πιο ασφαλής σε σύγκριση με τους κωδικούς πρόσβασης και τα έγγραφα, καθώς είναι πολύ πιο δύσκολο να πλαστογραφηθεί το σώμα κάποιου. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι κανείς δεν μπορεί να πάρει αυτά τα δεδομένα από εσάς χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή σας. Η επεξεργασία βιομετρικών προσωπικών δεδομένων είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου σε ορισμένες περιπτώσεις που καθορίζεται με νόμο. Αλλά πόσο ασφαλές είναι σήμερα να συμφωνήσετε να παρέχετε τα δεδομένα σας, δακτυλικό αποτύπωμα, δείγμα φωνής, μοτίβο αμφιβληστροειδούς, σε τρίτους? Ο σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ λέει ότι η ανθρωπότητα θα φοράει βιομετρικούς αισθητήρες που θα παρακολουθούνται από την και την κυβέρνηση. Ένας κορυφαίος σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ λέει ότι οι άνθρωποι σύντομα θα φορούν βιομετρικούς αισθητήρες, έτσι ώστε κάθε κίνηση και σωματική λειτουργία τους να μπορεί να παρακολουθείται συνεχώς από την κυβέρνηση και την Big Tech. Τα σχόλια είναι από τον που εγείρει σοβαρές ανησυχίες. Τον Αύγουστο του 2022, ο Ισραηλινός σύμβουλος του WEF διακήρυξε δημοσίως ότι η παγκόσμια ελίτ δεν χρειάζεται τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, χλεβάζοντας την ανθρωπότητα ως ανόητη και άχρηστη.
Σε μια άλλη περίπτωση, ο Χαράρη σκέφτηκε πως να κρατήσει τους άχρηστους ανθρώπους απασχολημένους μετά την αντικατάστασή τους από την τεχνητή νοημοσύνη, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να παραμείνουν σε κατάσταση μόνιμης καταστολής με μια δίαιτα ναρκωτικών και βιντεοπαιχνιδιών. Ο Χαρόρη, ο οποίος είναι Ισραηλινός πολίτης και καθηγητής ιστορίας στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, έχει γίνει γνωστός για τις ελιτίστικες και αντι-ανθρώπινες θέσεις του, καθώς το σκιώδες Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ συνεχίζει να διαδραματίζει πιο κυρίαρχο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Με επικεφαλής τον Κλάους Σβάμπ, γιο ενός μεγάλου βιομηχάνου του Τρίτου Ράιχ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προωθεί δημοσίους πολιτικούς υποψηφίους που λένε ότι θα καταλάβουν εκλεγμένα αξιώματα και θα διεισδύσουν σε κυβερνήσεις για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με σκοπό την προώθηση των Οργουελιανών πολιτικών τους. Πολύ σύντομα οι άνθρωποι θα κυκλοφορούν με βιομετρικούς αισθητήρες πάνω ή ακόμα και μέσα στο σώμα τους και θα επιτρέπουν στην Google ή το Facebook ή την κινέζικη κυβέρνηση ή οποιονδήποτε άλλο να παρακολουθεί συνεχώς τι συμβαίνει μέσα στο σώμα τους, δήλωσε ο ανώτερος σύμβουλος του φόρουμ, Yuval Harari.